στην υπόθεση Caroline. Τώρα, τη Δευτέρα, αποφασίζει η εισαγγελέα ανηλίκων για το ποιος θα αναλάβει την προσωρινή επιμέλεια της μικρής Λιδίας. Από τη φυλακή, ο σύζυγος τηλεφωνεί διαρκώς στους γονείς του και το δικηγόρο του. Ένα από αυτά τα τηλεφωνήματα κατέγραψε η κάμερα της ΕΡΤ. Εντελώς ανέκφραστος, ο 33χρονος πιλότος μόλις έχει τελειώσει το τηλεφώνημά του από καρτοτηλέφωνο που βρίσκεται στην Σίγμα Ταφ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλού. Στα αποκλειστικά πλάνα της ΕΡΤ φαίνεται να κατεβάζει το ακουστικό και στη συνέχεια επιστρέφει στο κελί του. Ο καθομολογίαν δράστης της τυγερής δολοφονίας της συζύγου του μοιράζεται το κελί της λεγόμενης VIP πτέρυγας με ακόμα τρεις κρατούμενους. Έναν σοφρονιστικό για διακίνηση ναρκωτικών στις φυλακές Ιωαννίνων και δύο άλλους για λαθρεμπορία και ναρκωτικά. Ένα κελί με δύο κουκέτες, ξεχωριστό μπάνιο, ψυγείο και ανεμιστήρα. Από τα πρώτα αιτήματα του συζυγοκτόνου, σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως μόλις πέρασε το κατόφλι των φυλακών, ήταν να αρχίσει τα μεροκάματα προκειμένου να περνάει η ώρα του. Βρισκόμαστε στη Σίγμα Ταφ πτέρυγα και συγκεκριμένα στον κοινόχρηστο χώρο, εδώ που συναντιούνται όλοι οι κρατούμενοι. Υπάρχουν τέσσερα κελιά, καρτοτηλέφωνα καθώς και κουζίνα που μπορούν να χρησιμοποιούν οι ίδιοι. Μεταξύ άλλων, στην ίδια πτέρυγα κρατείται ο Μένιος Φουρθιώτης, ενώ υπάρχει και θάλαμος με 17 τροφίμους που χαρακτηρίζονται χαμηλής επικινδυνότητας. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία ανακύπτουν από δεύτερο ημερολόγιο της Caroline που δημοσιεύει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail σχετικά με όσα συνέβαιναν στο γάμο της με τον 33χρονο πιλότο, χαρακτηρίζοντάς τον μεταξύ άλλων επικίνδυνο άτομο. Αστυνομικές πηγές, ωστόσο, διαψεύδουν ότι έχει βρεθεί και νέο ημερολόγιο, εκτός από εκείνο με τις κρυπτογραφημένες σημειώσεις στο κινητό τηλέφωνο της 20χρονης.